Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία αφορά στους εκπαιδευτικούς. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία, δημοτικά γυμνάσια και ηλίκια σε όλη τη χώρα, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών. Τα σχολεία λοιπόν δεν λειτουργήσαν όπως γίνεται πάντα σε εκλογές των εκπαιδευτικών για να διευκολυθούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων τους. Το Υπουργείο Παιδείας έχει καλέσει τους διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές και ήδη είχαν γίνει ανακοινώσεις που ενημέρωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη. Η διαδικασία επιλογής των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΙΣΔΕ του νομού Ροδόπης, ΑΠΙΣΔΕ Περιφέρεια και ΚΙΣΔΕ πανελλαδικά, η εκλογική διαδικασία η οποία θα τελειώσει το απόγευμα. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Οι αιρετοί μας στο πενταμελές συμβούλιο και στο ΠΙΣΔΕ και στο ΑΠΙΣΔΕ και στο ΚΙΣΔΕ είναι το μάτι και το αυτί του κλάδου. Προς την κατεύθυνση να έχουν το νου τους στη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών, των συναδέλφων και όσον αφορά τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις. Είναι μια διαδικασία άκρως δημοκρατική. Οι αιρετοί είναι εκεί για να κρατήσουν το θεσμό σε υψηλό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είμαστε κοντά στους συναδέλφους. Οι παρατάξεις για το ΠΙΣΔΕ, να πούμε για τον νομό Ροδόπης, είναι τέσσερις. Η Προοδευτική Ενότητα, η ΔΑΚΕ, η Συνεργασία Εκπαιδευτικών, η ΣΥΝΕΚ και η ΑΕΣ. Θα δούμε στο βράδυ για τις δύο έδρες ποιοι θα τις κερδίσουν. Είναι σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι δύο οι έδρες. Και στο ΑΠΙΣΔΕ και στο ΚΙΣΔΕ και στο ΠΙΣΔΕ. Σε όλα τα τοπικά συμβούλια είναι δύο οι έδρες. Με μία μέρα που δεν γίνονται μαθήματα δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει, τα κανάλια έχουν κάνει το εξής. Μεταφέραν το πρόβλημα το σημαντικότατο από τα χίλια κενά που είμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο. Από τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία σε υλικοτεχνική υποδομή. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν υπάρχουν πετρέλαια. Έφεραν στη μία μέρα που ψηφίζουν 200.000 εκπαιδευτικοί σε τρεις διαφορετικές κάλπες. Άρα, μιλάμε για 600.000 ψήφους. Αυτοί οι ψήφοι θα χρειαστούν μια διαδικασία όλης της ημέρας και γι' αυτό και ο νόμος, βέβαια, σαφέστατα το ορίζει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή η σημερινή μέρα που χάνονται τα μαθήματα λόγω των εκλογικών διαδικασιών. Το θέμα είναι άλλο. Ότι να μεταφέρουν τα προβλήματα αλλού. Μεταφέρουν δηλαδή την μπάλα στην κερκίδα. Τα προβλήματα είναι πολλά. Θα πρέπει να λυθούν. Ακόμα εδώ στο νομό Ροδόπης είμαστε και έχουμε περίπου ελλείψεις 5 μαθηματικούς, 3 έως 4 φυσικούς και άλλους τόσους φιλόλογους. Και μην μπούμε στις ειδικότητες των μουσικών σχολείων και των τεχνικών, των επαγγελματικών λυκείων, που μιλάμε και εκεί άλλες τόσες ελλείψεις. Ήδη είμαστε στα τέλη Νοεμβρίου και αντί να ασχολούνται τα κανάλια, τα κεντρικά κυρίως, με αυτές τις ελλείψεις και με αυτά τα προβλήματα που τα περισσότερα σχολεία έχουν πρόβλημα στην υλικοτεχνική υποδομή, ασχολούνται με τη μια ημέρα εκλογική διαδικασία. Ο κύριος Βασιλιάδης σχολίασε και τις καταλήψεις στα σχολεία της Ελλάδας. Στο νομό Ροδόπης δεν έχουμε τέτοια είδηση όσον αφορά τις καταλήψεις. Η είδηση είναι ότι πανελλαδικά είναι περίπου 500 τα σχολεία που είναι σε κατάληψη. Τα θέματα ποικίλουν από τοπική κοινωνία σε τοπική κοινωνία, αλλά η τράπεζα θεμάτων είναι η αιχμή του δώρατος των μαθητών των αιτημάτων τους. Σαφέστατα θα δούμε πού βρισκόμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με τους μαθητές μας. Για την εκλογική διαδικασία μίλησε και η κυρία Μεταξία Σουλιώτη, φιλόλογος υποψήφια με τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις. Σήμερα δόθηκε η μέρα ελεύθερη για να έρθουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας στα αντίστοιχα σε άλλο χώρο, θα ψηφίσουν, να ψηφίσουμε για αιρετούς, για το ΠΙΣΔΕ, το ΑΠΙΣΔΕ και το ΚΙΣΔΕ. Εγώ κατεβαίνω με τις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις που πρόσκυνται πολιτικά στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η αυταρχική πολιτική που ασκεί η συγκυβέρνηση θα πρέπει να ανατραπεί πρώτα από τα όργανα τα τοπικά και ύστερα με διαδικασίες πάλι νόμιμες να προχωρήσουμε σε μια γενικότερη ανατροπή όλης αυτής της αυταρχικής εκφοβιστικής κατάστασης που υπάρχει και πλανάται πάνω από το εργασιακό μας χώρο και δημιουργεί προβλήματα στο εργασιακό μας καθεστώς. Τους αθλητές του Μπούντο Ακάντεμι και της Εθνικής βράβευσε ο Δήμαρχος Κομωτινής το πρωί Γιώργος Πετρίβης στο γραφείο του. Πρόκειται για αθλητές οι οποίοι είχαν την πρώτη παγκόσμια διάκριση και την τρίτη βαλκανική αντίστοιχα στα πρωταθλήματα παγκόσμια και βαλκανικά, στα οποία και συμμετείχαν κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης βράβευσε τους αθλητές του Μπούντο Ακάδημη και της Εθνικής Βασίλης Σταυρίδη και Αλέξη Κιουρτσίδη για τις μεγάλες επιτυχίες που είχαν στα παγκόσμια πρωτάθλημα. Αντίστοιχα, πρώτη θέση για τον Βασίλη Σταυρίδη και τρίτη βαλκανική θέση αντίστοιχα για τον Αλέξη Κιουρτσίδη, οι οποίοι συμμετείχαν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα το προηγούμενο μήνα. Τιμήσαμε τα δύο παιδιά αυτά, τα οποία μας κάνουν υπερήφανους. Έτσι κάνουν υπερήφανο και εμένα σαν δήμαρχο, ως δήμαρχο της Κομωτινής, όλους τους συμπολίτες μας, τους γονείς τους, τους προπονητές τους. Περισσότερο όμως ακόμα και από αυτό δίνουν ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι ότι, γιατί είδατε κι εσείς κι εγώ δύο σεμνά παιδιά με καθαρό βλέμμα, που φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ο αθλητισμός αυτό που τους διακρίνει, το πεδίο στο οποίο διακρίνονται, αλλά είναι και ένα προδιαθέτει μάλλον αυτή η τους στάση και για ένα αισιόδοξο μέλλον σε όλα τα επίπεδα στη ζωή τους. Είναι μια πρόσκληση, ένα σημερινή βράβη, ένα προσκλητήριο σε όλα τα νέα παιδιά, σε όλους τους γονείς, να σμπρώξουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο οποίος όμως φτάνει όταν υπάρχει διάθεση, όταν υπάρχει καλή βοήθεια, όταν υπάρχει οργανωμένη δουλειά, να γίνεται πρώτα αθλητισμός και να ξεπερνάει και τα εθνικά μας σύνορα και να φτάνει ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, η Κομωτινή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες πόλεις και μεγαλύτερες της πατρίδας μας. Η Κομωτινή διαθέτει ένα έμψυχο δυναμικό και στη νεολαία και στο προπονητικό κομμάτι και συνολικά στην κοινωνία, που αν δουλέψει οργανωμένα με διάθεση και με στόχους, μπορεί να καταφέρει αυτό που κατάφεραν αυτά τα παιδιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλό παράδειγμα που δίνουν σε όλους μας. Για την επιτυχία των αθλητών αλλά και το κύπελλο Θράκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μίλησε ο υπεύθυνος ανάπτυξης Ζίου Ζήτσου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σούλης Χατζιπλασίου και ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών του Μπούντο Ακάδημη Αλέξανδρος Παρασίδης. Είχαμε το σημαντικό γεγονός εδώ των δύο αθλητών με μία παγκόσμια διάκριση και μία βαλκανική στη Ρουμανία. Απλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Βαλκανιονίκης μας ήταν ένα παιδί που ασχολείται μόλις 1,5 με 2 χρόνια και είχε μια μέση ζώνη και αγωνίστηκε και με μαύρες, και πολύ σημαντική η νίκη του παγκόσμιου πρωταθλητή, του Σταυρίδη, η οποία είναι καταγεγραμμένη για πρώτη φορά στα χρονικά του Πανελληνίου, της Ομοσπονδίας Εφεός, να έχουμε χρυσό Ολυμπιονίκης ηλικίας των μείων 15. Το πιο σημαντικό κομμάτι τώρα είναι το κύπελλο Θράκης. Την Κυριακή, στο πρώτο λύκειο Κομωτινής, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον κύριο Γκαράνη, έχουμε συνοηθεί, θα γίνει και το πρωτάθλημα. Πέρυσι είχαμε 700 καλεσμένους από άλλες πόλεις. Τους έχουμε ενημερώσει όλους ό,τι μπορεί ο καθένας να φέρει βοήθεια. Παράλληλα με το κύπελλο και το πρωτάθλημα που θα γίνει, να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας, σαν ενεργοί πολίτες, τις πιο ευπαθή ομάδες. Κάνουμε όλο το καλοκαίρι προετοιμασία και όλο το χρόνο κάνουμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά, όπως είπε και ο δάσκαλος και υπεύθυνος ανάπτυξης, ότι πήραμε χρυσό για πρώτη φορά στην ιστορία. Γράψαμε ιστορία. Ο Σταυρίδης που πήρε χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τρίτη θέση στο Βαλκανικό από τον Κιουρτσίδη τον Αλέξη. Για τη μεγάλη τους επιτυχία μίλησαν και οι δύο αθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατέκτησα την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από πάρα πολύ καλή προετοιμασία το καλοκαίρι και με βοήθεια και από την οικογένεια ψυχολογικά και από τον δάσκαλό μου τον Αλέξανδρο Παρασίδη σωματικά, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο σαν σύλλογος αλλά και σαν Ελλάδα πήγαμε γενικά πολύ καλά στο πρωτάθλημα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν για να πάρω αυτή τη θέση, την οικογένειά μου βέβαια που με ενθάρρυνε ψυχολογικά και με βοήθησαν σε όλα και κυρίως τον Αλέξανδρο Παρασίδη που με βοήθησε κυρίως ο δάσκαλός μου και σωματικά και ψυχολογικά και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν, την οικογένειά μου που με στήριξε, το δάσκαλο κυρίως που μας βοήθησε όλο το καλοκαίρι με τις προπονήσεις και όλο το χρόνο. Με πολλή προσπάθεια μπορούμε να φτάσουμε ψηλότερα. Είμαστε ψηλά πιστεύω. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία συζητώνται αυτή την ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομωτινή. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Αντωνιάδη. Να τον καλησπέρισουμε λοιπόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κομωτινή. Σας ευχαριστούμε που μας διαθέτετε αυτό το χρόνο. Έτσι, σε μια σημαντική ημέρα, συνεδριάσουμε μια σειρά θεμάτων. Και νομίζω ότι ίσως να είναι άξιο αναφοράς να ξεκινήσουμε με την προγραμματική σύμβαση, η οποία αφορά στους άπορους. Και συζητάτε αυτή την ώρα.
Πράγματι, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, σήμερα ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση που αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορά την κρίση που πλήττει ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας και την ελληνική πολιτεία φυσικά, που έχουν προβλήματα διαβίωσης και δεν εξασφαλίζουν την καθημερινή σύντηση. Και νομίζω ότι δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να δείξει η περιφέρειά μας με τη συγκεκριμένη σύμβαση που θα υπογραφεί και αφορά ένα ποσό της τάξης των 220.000 ευρώ, όπου συγκεκριμένα η περιφέρειά μας θα προμηθεύεται και θα διανέμει τα τρόφιμα μέσω των κοινωνικών επαντοπολίων των Δήμων και άλλων νομικών προσώπων που έχουν οι Δήμοι φυσικά που αφορούν με την πρόνοια, ώστε να βοηθήσουμε έστω όσο μπορούμε και σαν περιφέρεια στην διαβίωση αυτών των ανθρώπων που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα ένδυας. Ξέρετε, η διοίκηση από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της νέας διοίκησης και ο Περιφερειάρχης έδειξε ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό για τα μεγάλα έργα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την καθημερινότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Και μέσω αυτής της ενέργειας δείχνουμε και το ανθρώπινο πρόσωπο που πρέπει να έχουν και οι τοπικοί φορείς, όπου πρέπει να υπάρχει συνεργασία ώστε να δώσουμε μια δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους μια αξιοπρεπή διαβίωση. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο σχετίζεται και με την Ροδόπη, αλλά και με την Ξάνθη, αφορά στους κάθετους άξονες. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής εδώ της εισήγησης, κύριε Πρόεδρε? Ξέρετε πάρα πολύ καλά και στην Κομωτινή με την διάνοιξη του κάθετου άξονα νυμφαίας Κομωτινής υπήρξε μια μεγάλη διευκόλυνση των βαλκανικών χωρών προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στην περιφέρειά μας. Όλοι μιλάμε για ανάπτυξη του τουρισμού, όλοι μιλάμε ότι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της περιφέρειας μας είναι η τουριστική προβολή της περιφέρειας στην Βαλκανική Χερσόνησο και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους για να αυξηθεί το τουριστικό κύμα είναι και το οδικό δίκτυο. Γι' αυτό και σήμερα θα γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τον κάθετο άξονα της Ξάνθης Χήνου και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είναι ένας δρόμος πάρα πολύ σημαντικός για την Βουλγαρία κυρίως, για τους κατοίκους της Βουλγαρίας, οι οποίοι μέσω αυτού του δρόμου, και πρέπει εδώ χαρακτηριστικά να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια αρχικά από τον νυν Περιφερειάρχη και τότε νομάρχη Ξάνθης, τον Γιώργο τον Παυλίδη, το 2000 που προσπάθησε και άνοιξε μια συγκεκριμένη δίωδο, και σήμερα γίνεται αυτή η μελέτη προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα και στους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου και ιδιαίτερα στους Βούλγαρους να έχουν πολύ πιο εύκολη την πρόσβαση στην περιφέρειά μας. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο ολοκληρώνει τους κάθετους άξονες από την Δράμα που έχουμε την Εξοχή, από την Ξάνθη τον Εχίνο και από την Κομωτινή τον Νυφαίο και από τον Εύρο το Αρμένιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικοί αυτοί οι άξονες προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προσέλκυση των βαλκανικών λαών στην περιφέρειά μας και δει στις φυσικές ομορφιές και τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα το συνδέουμε άμεσα με την επισκεψιμότητα και μάλιστα με το μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είδαμε ότι η περιφέρειά μας το θέτει επιτάπητος με μία σειρά δράσεων που ξεκίνησαν. Η πιο τελευταία από αυτές που έχω να θυμάμαι και δημοσιοποιήσεται μέσω σχετικού δελτίου τύπου είναι η επίσκεψη στη Σαμοθράκη του θεματικού αντιπεριφερειάρχη, σωστά? Ακριβώς, και επίσης με αφορμή αυτό που μου αναφέρετε να σας πω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε η περιφέρεια μας σε δημοσιογράφους από την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Ρωσία για μια εβδομάδα, όπου επισκεφτήκαν όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας και τα νησιά φυσικά της Θάσου και της Σαμοθράκης. Και το χαρακτηριστικό που είπαν οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι ήταν ότι μέσω του κάθε του άξονα νυφαίας Κομωτινής έγινε ευρέως γνωστό η δυνατότητα που έχει η περιφέρεια μας στην Ρουμανία. Και μάλιστα ότι θέλουν
έμειναν κατάπληκτοι από τις ομορφιές που έχει ο χώρος, η περιφέρειά μας, και μάλιστα θέλουν όσο δυνατόν καλύτερη προβολή ώστε να αυξηθεί και το τουριστικό κύμα των χωρών αυτών στην περιφέρεια. Υπάρχει ήδη μια αύξηση περίπου της τάξης του 22-25% των βαλκανικών χωρών, και νομίζω ότι πρέπει όλοι οι φορείς, και η περιφέρεια και οι Δήμοι αλλά και τα επιμελητήρια, να συνεργαστούμε ώστε να προβάλλουμε τις φυσικές ομορφιές, τα αρχαιολογικά στοιχεία, τα πολιτιστικά στοιχεία που έχει αυτή η περιφέρεια στις βαλκανικές χώρες. Καθώς επίσης, ένα πολύ σημαντικό επίσης θέμα είναι και η βίζα των 72 ώρων που το έχει κάνει σημαία και ορόσημο ο Γιώργος Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης, με μια σειρά από συσκέψεις και διαβήματα τόσο στα αντίστοιχα Υπουργεία. Πάμε τώρα να δούμε, και μιας και μιλούμε για τον τουρισμό ή την επισκεψιμότητα, τι σημαίνει με την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων. Ένα ακόμη θέμα είναι αυτό το οποίο τίθεται απόψε. Τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι είναι οι σχετικοί εισηγητές. Μιλούμε μόνο για το... Δεν μιλούμε για το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Είναι γενικά, έχει μπει το θέμα το συγκεκριμένο από τη ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση, τον επικεφαλής τον κύριο Μορφίδη, αφορά την έκδοση ψηφίσματος για την επικείμενη αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Είναι ένα θέμα το οποίο και από την προηγούμενη συνεδρίαση είχε τεθεί ως έκτακτο θέμα, αλλά επειδή υπήρχαν πάρα πολλά θέματα, είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παυλίδης, να το βάλει στην ημερήσια διάταξη, και πραγματικά σήμερα είναι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και μάλιστα την προηγούμενη φορά είχαμε πει τρεις περιφερειακούς συμβούλους, δηλαδή τον επικεφαλής, τον κύριο Μορφίδη, και δύο περιφερειακούς συμβούλους από την Καβάλα και από τον Εύρο, που είναι τα δύο αντίστοιχα αεροδρόμια, να υπάρξει μια συνεργασία προκειμένου να καταθέσουν ένα ψήφισμα στο Σώμα, όπου όταν θα γίνει συζήτηση ανάλογα να ψηφιστεί ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία ή αν θα απορριφθεί. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζω το ακριβώς το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την περιφέρειά μας, και όντως είναι ένα θέμα το οποίο οι πολίτες, απασχολεί τους πολίτες. Μάλιστα. Τώρα δύο ακόμη ζητήματα θα ήθελα να θέσω μαζί σας. Το ένα είναι αυτό της προγραμματικής σύμβασης, υπάρχει για τη χαλαζόπτωση επίσης. Έχει τεθεί και όντως και ένα θέμα για την χαλαζόπτωση. Ξέρετε, σε επίπεδο πρόληψης να λειτουργήσει η περιφέρειά μας, κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχει τεθεί ένα θέμα για την υπαγωγή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας. Η περιφέρεια μας τα τελευταία χρόνια δέχεται έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό που λέγανε τα προηγούμενα χρόνια ότι θα υπάρξουν κλιματικές αλλαγές και μας φαίνονταν κάτι μακρινό και απόμακρο, το βλέπετε ότι το ζούμε σε έντονα σε καθημερινή βάση και πάρα πολύ συχνά. Το είδαμε και πριν από 10 μέρες με τον ποταμό τον Εύρο, ότι υπήρξε όντως μεγάλο θέμα με τις πλημμύρες. Το βλέπουμε και με το χαλάζι και με τις έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες, και νομίζω ότι πρέπει να μπει, να τεθεί όντως και η περιφέρεια μας σε ένα καθεστώς χαλαζικής προστασίας μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα του ΕΛΓΑ. Ήδη έχουν τεθεί και η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Νομίζω ότι και η περιφέρεια μας έχει αυτές τις προϋποθέσεις για τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι, στα 10 τελευταία χρόνια, τα 6 χρόνια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές οι καλλιέργειες, και ιδίως εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Να σας πω ότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές τα σταφύλια. Επομένως, και υπάρχουν και τα ραντάρ, υπάρχει και το αεροδρόμιο εδώ στην Καβάλα όπως και στον Εύρο. Επομένως, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να υπαχθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας. Και ένα τελευταίο θέμα που αξίζει να συζητήσουμε μαζί σας, στην πλειονότητα, στην πλειάδα των θεμάτων που σας απασχολούν απόψε, αφορά στην αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Ναι, πρέπει εδώ να το πούμε ότι να αναφέρω και στους τηλεθεατές σας ότι ο Γιώργος Παυλίδης από την πρώτη στιγμή, όταν είχε έρθει πριν περίπου κανένα μήνα ο Υφυπουργός Υγείας, το είχε θέσει αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι το γνωστό ότι το νοσοκομείο του Δημοτήχου καλύπτει τις ανάγκες περίπου 80.000 ανθρώπων από την περιοχή του Σουφλίου και πάνω. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξυπηρετεί και από υγειονομική πλευρά το στρατιωτικό προσωπικό της ίδιας περιοχής, και καλύπτει μια περιοχή ακριτική, δύσκολη, με
προβληματικούς δρόμους και νομίζω ότι με ιδιαίτερους εθνικούς λόγους, επομένως το συγκεκριμένο νοσοκομείο του Δημοτήχου πρέπει να υπάρχει πλήρη στήριξη και από το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί και να είναι δυνατό η πρόσβαση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Είναι εθνική ανάγκη να στηριχθεί το συγκεκριμένο νοσοκομείο και όχι να γίνει κάποιο προχωρημένο κέντρο υγείας. Σαφώς και ας μην ξεχνάμε ότι όταν ομιλούμε για τον Εύρο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο συνάδελφός σας και αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο Δημήτρης Πέτροβιτς, για πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα έκθεσης. Έτσι, δηλαδή, για να διασχίσεις τον Εύρο συνολικά, ίσως υπάρχει μια απόσταση περίπου χιλιομέτρων, θυμάμαι, χιλίων. Είναι σαν να πας και να έρθεις στην Αθήνα κάπως. Είναι η μεγαλύτερη έκταση ως περιφερειακή ενότητα. Είναι δύσκολη προσβάσιμη και επίσης είναι μια εκκριτική περιοχή με ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά και εξυπηρετεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας, αλλά όπως ανέφερα και το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιοχή. Και επομένως πρέπει να υπάρξει μια στήριξη του νοσοκομείου του Δημοτήχου και με ιατρικό αλλά και με νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να λειτουργήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα. Παρεπιπτόντως, να αναφέρουμε ότι στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Γιώργος Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης, με θέμα του που το έφερε ο ίδιος, στήριξε ώστε να διατηρηθεί και η νοσηλευτική σχολή του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εδρεύει στο Δημότυχο. Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτή την ιδιαίτερα περιοχή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε και εγώ εύχομαι καλό υπόλοιπο τη συνεδρίασή σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για καλό την βράδυ. Γεια σας. Πράγματι, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, σήμερα ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση που αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Και αφορά την κρίση που πλήττει ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας και την ελληνική πολιτεία φυσικά, που έχουν προβλήματα διαβίωσης και δεν εξασφαλίζουν την καθημερινή σύντηση. Και νομίζω ότι δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να δείξει η περιφέρειά μας με τη συγκεκριμένη σύμβαση που θα υπογραφεί και αφορά ένα ποσό της τάξης των 220.000 ευρώ, όπου συγκεκριμένα η περιφέρειά μας θα προμηθεύεται και θα διανέμει τα τρόφιμα μέσω των κοινωνικών παντοπολίων των Δήμων και άλλων νομικών προσώπων που έχουν οι Δήμοι φυσικά που αφορούν με την πρόνοια, ώστε να βοηθήσουμε έστω όσο μπορούμε και σαν περιφέρεια στην διαβίωση αυτών των ανθρώπων που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα ένδυας. Ξέρετε, η διοίκηση από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της νέας διοίκησης και ο Περιφερειάρχης έδειξε ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την καθημερινότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Και μέσω αυτής της ενέργειας δείχνουμε και το ανθρώπινο πρόσωπο που πρέπει να έχουν και οι τοπικοί φορείς, όπου πρέπει να υπάρχει συνεργασία ώστε να δώσουμε μια δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους μια αξιοπρεπή διαβίωση. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο σχετίζεται και με την Ροδόπη, αλλά και με την Ξάνθη, αφορά στους κάθετους άξονες. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής εδώ της εισήγησης, κύριε Πρόεδρε? Ξέρετε πάρα πολύ καλά και στην Κομωτινή με την διάνοιξη του κάθετου άξονα νηφαίας Κομωτινής υπήρξε μια μεγάλη διευκόλυνση των βαλκανικών χωρών προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στην περιφέρειά μας. Όλοι μιλάμε για ανάπτυξη του τουρισμού, όλοι μιλάμε ότι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της περιφέρειας μας είναι η τουριστική προβολή της περιφέρειας στην Βαλκανική Χερσόνησο και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους για να αυξηθεί το τουριστικό κύμα είναι και το οδικό δίκτυο. Γι' αυτό και σήμερα θα γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τον κάθετο άξονα της Ξάνθης Χήνου και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είναι ένας δρόμος πάρα πολύ σημαντικός για την Βουλγαρία κυρίως, για τους κατοίκους της Βουλγαρίας, οι οποίοι μέσω αυτού του δρόμου, και πρέπει εδώ χαρακτηριστικά να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια αρχικά
από τον νυν περιφερειάρχη και τότε νομάρχη Ξάνθης, τον Γιώργο τον Παυλίδη, το 2000 που προσπάθησε και άνοιξε μια συγκεκριμένη δίωδο, και σήμερα γίνεται αυτή η μελέτη προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα και στους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου και ιδιαίτερα στους Βούλγαρους να έχουν πολύ πιο εύκολη την πρόσβαση στην περιφέρειά μας. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο ολοκληρώνει τους κάθε τους άξονες, από την Δράμα που έχουμε την εξοχή, από την Εξάνθη τον Εχίνο και από την Κομωτινή τον Νηφαίο και από τον Εύρο το Αρμένιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικοί αυτοί οι άξονες προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προσέλκυση των βαλκανικών λαών στην περιφέρειά μας και δει στις φυσικές ομορφιές και τα σημαντικά συγκλητικά πλεονεκτήματα που έχει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα το συνδέουμε άμεσα με την επισκεψιμότητα και μάλιστα με το μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είδαμε ότι η περιφέρειά μας το θέτει επιτάπητος με μία σειρά δράσεων που ξεκίνησαν. Η πιο τελευταία από αυτές που έχω να θυμάμαι και δημοσιοποιήσεται μέσω σχετικού δελτίου τύπου είναι η επίσκεψη στη Σαμοθράκη του θεματικού αντιπεριφερειάρχη, σωστά? Ακριβώς, και επίσης με αφορμή αυτό που μου αναφέρετε, να σας πω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε η περιφέρεια μας σε δημοσιογράφους από την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Ρωσία για μια εβδομάδα, όπου επισκεφτήκαν όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας και τα νησιά φυσικά της Θάσου και της Σαμοθράκης. Και το χαρακτηριστικό που είπαν οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι ήταν ότι μέσω του κάθε του άξονα Νηφαίας Κομωτινής έγινε ευρέως γνωστό η δυνατότητα που έχει η περιφέρεια μας στην Ρουμανία. Και μάλιστα ότι θέλουν, έμειναν κατάπληκτοι από τις ομορφιές που έχει ο χώρος, η περιφέρειά μας, και μάλιστα θέλουν όσο δυνατόν καλύτερη προβολή ώστε να αυξηθεί και το τουριστικό κύμα των χωρών αυτών στην περιφέρεια. Υπάρχει ήδη μια αύξηση περίπου της τάξης το 22-25% των βαλκανικών χωρών και νομίζω ότι πρέπει όλοι οι φορείς και η περιφέρεια και οι δήμοι αλλά και τα επιμελητήρια να συνεργαστούμε ώστε να προβάλλουμε τις φυσικές ομορφιές, τα αρχαιολογικά στοιχεία, τις πολιτιστικές, τα πολιτιστικά στοιχεία που έχει αυτή η περιφέρεια στις βαλκανικές χώρες. Το νοσοκομείο της Κομωτινής επισκέφτηκε το μεσημέρι η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολιτική Ανατροπή Ελένη Λαυτσή. Στα πλαίσια της προεκλογικής της δέσμευσης, σχετικά με τη στήριξη που πρέπει να παράσχει ο Δήμος στις τοπικές δομές υγείας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο και στους εργαζόμενους. Στα πλαίσια της προεκλογικής της δέσμευσης, όσον αφορά τη στήριξη που πρέπει να παρέχει ο Δήμος στις τοπικές δομές υγείας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο και στους εργαζομένους, η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολιτική Ανατροπή Ελένη Λαυτσή επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Έχουμε ένα παλιό νοσοκομείο, έχουμε πάρει υποσχέσεις από τον Υπουργό, οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι μόνο υποσχέσεις. Έχουμε λεφτά να παίρνουμε από δουλειά, από αργίες και εξαιρέσεις με τα οποία έχουν πληρωθεί εδώ και δύο μήνες, το Μάιο και τον Ιούνιο, και έχει ξαναγίνει αυτό και δεύτερη φορά στο νοσοκομείο μας. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο, είναι τυχαίο. Μια μικρή νοσηλευτική δύναμη που διαθέτουμε σαν νοσοκομείο, αποχώρησαν 65 τον αριθμό νοσηλεύτριες, χωρίς να αντικατασταθεί καμία. Από τη δύναμη των γιατρών, 64 τον αριθμό, αποχώρησαν 32. Σαν πολίτης αυτής της πόλης, όχι σαν δημοτικός, τι καταλαβαίνετε εσείς? Δηλαδή, ποια η κυβερνητική πολιτική, ποια η κυβερνητική βούληση απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Προχθές είχαμε την επίσκεψη καθαρά επικοινωνιακού και προεκλογικού χαρακτήρα του Υπουργού Αναπληρωτή, Υπουργού Υγείας, του κ. Γρηγοράκου, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας έταξε την Άρτα και τα Γιάννα, από γεφύρια μέχρι και ποτάμια. Ζητήσαμε 5 και μας έδινε 10. Την άλλη μέρα όλα αυτά λοιπόν κατέρευσαν ως χάρτινος πύργος, γιατί αποκαλύφθηκε ότι από τον καινούριο προϋπολογισμό δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, συνάδελφοι, όσον αφορά τις νέες προσλήψεις είτε επικουρικών είτε μόνιμων γιατρών. Θα σας παρακαλούσα να σηκώσετε πραγματικά όσο μπορείτε από το μικρό μετερίζι που έχετε αυτή τη στιγμή τα δεδουλεμένα των εργαζομένων. Μιλάμε για μια κατάφορη αδικία πραγματικά που εστιάζεται συγκεκριμένα στο νοσοκομείο μας. Στερούνται δεδουλεμένα και εφημερίες των εργαζομένων από μήνες και μήνες σε βάθος τριετίας, στοχευμένα σε ένα πλαίσιο απαξίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Είναι μια κατάφορη αδικία και πραγματικά θίγεται και η αξιοπρέπεια και το γόητρο των συναδέλφων. Το ερώτημα, το πελώριο που γίνεται, είναι γιατί σε εμάς να μην καταβάλουν, ενώ αυτό το φαινόμενο δεν ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία. Τις δικές προτάσεις και δεσμεύσεις τόνισε η επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Πολιτική Ανατροπή Ελένη Λαυτσή. Όλα αυτά βέβαια
γίνονται πάντα, όπως γνωρίζουμε, προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων και μάλιστα σε ποια στιγμή. Σε μια στιγμή που η κοινωνία έχει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη από ένα δημόσιο σύστημα υγείας, από ένα ισχυρό, δυνατό, ικανό να ανταπεξέλθει δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, γιατί θέλουμε να δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά προς πάσα κατεύθυνση ότι θα στηρίξουμε με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε κόστος το δημόσιο νοσοκομείο και μάλιστα το δημόσιο νοσοκομείο Κομωτινής, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη, απρόσκοπτη και χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις πρόσβαση όλων των πολιτών, ασφαλισμένων και μη, και στο νοσοκομείο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη φαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς, όπως είπα προηγουμένως, περαιτέρω επιβαρύνσεις, 5 ευρώ, 25 ευρώ, συμμετοχές κλπ. Είναι επιτακτική ανάγκη περισσότερο από ποτέ να επανδρωθεί το νοσοκομείο Κομωτινής και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό, γιατί είναι ντροπή. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει όταν, όπως προηγουμένως περιέγραψε ο κύριος Σπανός, 65 νοσηλεύτριες έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν αντακατασταθεί. Στο ελάχιστο. Οι 32 από τους 64 γιατρούς έχουν αποχωρήσει. Όταν σας αφήνονται δουλευμένα, αμοιβές, το προσωπικό πρέπει να αμείβεται, γιατί σηκώνει στις πλάτες το ένα δυσβάσταχτο βάρος που έχει μια ιδιαίτερη κοινωνική σημασία στην περιοχή. Είναι ντροπή να οφείλονται δουλευμένα, έστω και περιοριακή εργασία. Οπωσδήποτε, η ΕΠΑΣ, δεν υπάρχει λογική όπως την αναλύσατε, κύριε Σπανέ, στο γιατί αυτό το φυτώριο, αυτός ο αιμοδότης των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, αυτή τη στιγμή κλείνει. Το γιατί, νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Δίνεται και αυτό δώρο, βορρά, στα ιδιωτικά συμφέροντα, για να αντλήσουν και από εκεί κέρδη. Οπωσδήποτε, βέβαια, παράλληλα με όλα αυτά, όχι μετά, παράλληλα με όλα αυτά, πρέπει να δούμε και να παλέψουμε και για ένα ίσως πιο σύγχρονο νοσοκομείο στην Κομωτινή μας, που να ανταποκρίνεται όμως στις σύγχρονες ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν σήμερα με όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες που αφορούν στο ΔΠΘ Κομωτινής. Και έτσι λοιπόν καλωσορίζουμε την πρόεδρό του, την κυρία Σοφία Μενεσελίδου. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας, κύριε Θεολόγη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Με τη Σοφία μιλάω πάντοτε στον ελληνικό, οπότε θα επιστρέψω επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Θα πρέπει να πούμε, Σοφία, ότι η ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων από εσένα, νομίζω ότι σε γυρίζει, επιστρέφεις σε γνώριμα και αγαπημένα για σένα μονοπάτια, αν δούμε πίσω-πίσω την διαδρομή σου και την πολιτική, αλλά και την προσωπική. Ένα σχόλιο, λοιπόν, για την ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πετρίδη. Εσύ, Βάσο, ξέρεις όλη την διαδρομή μου και γι' αυτό και θυμάσαι ότι την πρώτη οχταετία, δηλαδή 99-2002 και 2003-2006, έχω διατελέσει ξανά πρόεδρος στο ΔΠΘ, άρα τον γνωρίζω αυτόν τον χώρο. Είναι ένας χώρος αγαπημένος. Βέβαια, οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει, γιατί έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση να δώσουμε στο ΔΠΘ το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. Ξαναρχίζουμε λοιπόν με άλλα δεδομένα οικονομικά, αλλά με την ίδια αγάπη και την ίδια διάθεση που είχα πάντοτε απέναντι στο θέατρο. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τα δύο στοιχεία αυτά, τα οποία είναι γενικότερα γνωστά και με αυτά θα πρέπει να πορευτεί, Σοφία, και εσύ ως πρόεδρος του ΔΠΘ. Το ένα σχετίζεται με το οικονομικό μπάτζετ. Και το δεύτερο, και έτσι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, κάποιες ενέργειες που αφορούν στην δομή του κτηρίου, αυτού του πολύ όμορφου κτηρίου. Άρα νομίζω ότι με μεγαλύτερη άνεση πλέον θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις στο ΔΠΘ της Κομωτινής. Ναι, υπήρξε ένα έργο, το οποίο ήταν κομμάτι του ΕΣΠΑ, ανακαίνησης του κτηρίου, όσο μπορεί βέβαια να ανακαινιστεί, γιατί μιλάμε για ένα παλιό κτίριο. Πάντως
Γίναν σημαντικές παρεμβάσεις, σε λίγο καιρό τελειώνουν, ήδη έχει ολοκληρωθεί το σύνολο που μας, σχεδόν το σύνολο των εργασιών, γεγονός που μας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, κυρίως ως προς τον εξοπλισμό του θεάτρου μας. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα οι παραστάσεις μας, οι όλες δραστηριότητες, όχι μόνο οι δικές μας. Πρέπει να σας πω ότι έχω ξεκινήσει έναν πρώτο γύρο επαφών με συλλόγους, φορείς, την εκπαίδευση, προκειμένου το ΔΥΠΕΘΕ να γίνει μια εστία αναφοράς και δράσεων των συλλόγων, των φορέων, των ομάδων που θέλουν να χρησιμοποιούν το χώρο μας και κυρίως την τεχνογνωσία και το έμπειρο προσωπικό μας. Πήραμε πριν από λίγες μέρες την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας του θεάτρου, γιατί δεν διέθετε άδεια λειτουργίας στο θέατρό μας. Πλέον την έχουμε στα χέρια μας και με αυτήν ξεκινήσαμε και τις παραστάσεις μας. Έχοντας την άδεια αυτή, ξεκινήσαμε και τις πρώτες παραστάσεις της παιδικής μας σκηνής. Μάλιστα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός, τον οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τον πληροφορούμαστε, ή πάντοτε τελεί σε συνάρτηση με το οικονομικό μπάτζετ, άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επί του παρόντος? Όχι, προς το παρόν μπορούμε, απλώς θα χρειαστώ λίγες μέρες ακόμη και μια εβδομάδα περίπου προκειμένου να ολοκληρώσω τις επαφές μου, γιατί έχω ήδη έναν πρώτο σχεδιασμό μέχρι τέλος της χρονιάς. Οπότε θα δώσουμε μαζί με το Διοικητικό μου Συμβούλιο μια συνέντευξη τύπου για αυτόν τον προγραμματισμό. Και στη συνέχεια αρχές του 2015 θα ανακοινώσουμε τον προγραμματισμό και για όλη την επόμενη χρονιά. Απλώς προσαρμόζουμε τον σχεδιασμό μας στα μικρά, στα χαμηλά οικονομικά μας δεδομένα. Άρα υπολείπεται να ολοκληρωθεί μια σειρά επαφών που έχουμε συλλόγους, φορείς και την εκπαίδευση. Προκειμένου να σας αναφέρω την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, πιο συγκεκριμένα τις δράσεις για το 2014. Το σίγουρο είναι ότι θα κινηθούμε και για το 2014 και για το 2015 σε δύο άξονες. Ο ένας είναι το να αγκαλιάσει το ΔΥΠΕΔΕ οποιαδήποτε ερασιτεχνική δημιουργία, είτε σε επίπεδο φορέων, είτε σε επίπεδο συλλόγων, είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης. Και να παρέχει μάλιστα και τη δυνατότητα της επιμόρφωσης. Σχεδιάζουμε για παράδειγμα με το θεατρικό εργαστήριο της Μυρσίνης στη Λατζουράκη, η οποία συνεργάζεται άριστα με το ΔΥΠΕΘΕ. Σχεδιάζουμε ένα σεμινάριο επιμορφωτικό προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή εκπαιδευτικά με το θέατρο, αλλά δεν έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις. Ή για παράδειγμα είμαστε στη συνεργασία με την Κατερίνα τη Σκηνά, που είναι υπεύθυνη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων δευτεροβάθμιας, προκειμένου να σχεδιάσουμε μια σειρά από δράσεις της δευτεροβάθμιας και του ΔΥΠΕΘΕ, προκειμένου και να δώσουμε τη δυνατότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικούς και τη δυνατότητα στήριξης παραστάσεων είτε από την πρωτοβάθμια είτε από τη δευτεροβάθμια, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και να ανοίξουμε τις δυνατότητες συνεργασιών και σε άλλους ορίζοντες. Υπάρχει μια εξαιρετική, για παράδειγμα, πρόταση από την κυρία Σχοινά ερευνητικού περιεχομένου. Δεν θα συγκεκριμενοποιήσω πράγματα τώρα, τέλος της άλλης εβδομάδας θα σας τα πω, ίσως και αρχή της μεθεπόμενης. Πολύ ωραία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και θέσεις από πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίες δεν απαιτούν λεφτά. Μάλιστα. Δηλαδή η περιοχή μας διαθέτει ανθρώπινο έμψυχο δυναμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί, χρειάζεται απλώς στήριξη και βοήθεια υλικοτεχνική που διαθέτει το ΔΥΠΕΘΕ και το κόστος είναι πολύ μικρό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι θα έχουν την δυνατότητα οι συμπολίτες μας να δουν κάποιες παραστάσεις στη διάρκεια του χειμώνα, που είναι παραστάσεις αξιόλογες,
που ανεβαίνουν στην Αθήνα ή γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά αξίζει τον κόπο να μετέχουν σε αυτές. Για παράδειγμα, η παιδική μας σκηνή τώρα για 3 εβδομάδες φιλοξενεί το θέατρο του Νέου Κόσμου, την Κοιμωμένη Ξύπνηση, ένα εξαιρετικό έργο. Ήδη τα σχολεία που επισκέπτονται, που παρακολουθούν το έργο στις πρωινές μας παραστάσεις, φεύγουν ενθουσιασμένα. Είναι μια παράσταση, ένα κείμενο της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά του Μοσχόπουλου, σε σκηνοθεσία του, του Θεοδωρόπουλου του Βαγγέλη, ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους του θεάτρου μας. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα έργο που αφορά τα παιδιά, τους εφήβους, αλλά και τους ενηλίκους, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένας ενήλικας παρακολουθεί τη συγκεκριμένη παράσταση και θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Θα έχουμε 2 παραστάσεις, μία αυτή την Κυριακή που μας έρχεται και μία στις 23 του μήνα, ανοιχτές για το κοινό, και θα έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε κάποιες τέτοιες αξιόλογες παραγωγές και στη διάρκεια του χειμώνα. Μάλιστα. Κύριε Μελισσαλίβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα που οριστικοποιείται για το πρόγραμμά σας και θα έχουμε την δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και στους τηλεθεατές μας με ορμητήριο την Κομωτινή, αλλά και που αγκαλιάζει το δικό μας τηλεοπτικό μέσο ολόκληρη την περιφέρεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Θεολόγη. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε. Εσύ, Βάσο, ξέρεις όλη την διαδρομή μου και γι' αυτό και θυμάσαι ότι την πρώτη οκταετία, δηλαδή 99-2002 και 2003-2006, έχω διατελέσει ξανά πρόεδρος στο ΔΠΕΦΕ, άρα τον γνωρίζω αυτόν τον χώρο. Είναι ένας χώρος αγαπημένος. Βέβαια, οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει, γιατί έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση να δώσουμε στο ΔΠΕΦΕ το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. Ξαναρχίζουμε λοιπόν με άλλα δεδομένα οικονομικά, αλλά με την ίδια αγάπη και την ίδια διάθεση που είχα πάντοτε απέναντι στο θέατρο. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τα 2 στοιχεία αυτά, τα οποία είναι γενικότερα γνωστά και με αυτά θα πρέπει να πορευτεί, Σοφία, και εσύ ως πρόεδρος του ΔΠΕΘΕ. Το ένα σχετίζεται με το οικονομικό μπάτζετ και το δεύτερο, και έτσι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, κάποιες ενέργειες που αφορούν στην δομή του κτηρίου, αυτού του πολύ όμορφου κτηρίου. Άρα νομίζω ότι με μεγαλύτερη άνεση πλέον θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις στο ΔΠΕΘΕ της Κομωτινής. Ναι, υπήρξε ένα έργο το οποίο ήταν κομμάτι του ΕΣΠΑ, ανακαίνησης του κτηρίου, όσο μπορεί βέβαια να ανακαινιστεί, γιατί μιλάμε για ένα παλιό κτίριο. Πάντως γίνανε σημαντικές παρεμβάσεις, σε λίγο καιρό τελειώνουν, ήδη έχει ολοκληρωθεί το σύνολο που μας, σχεδόν το σύνολο των εργασιών, γεγονός που μας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, κυρίως ως προς τον εξοπλισμό του θεάτρου μας. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα οι παραστάσεις μας, οι όλες δραστηριότητες, όχι μόνο οι δικές μας. Πρέπει να σας πω ότι έχω ξεκινήσει έναν πρώτο γύρο επαφών με συλλόγους, φορείς, την εκπαίδευση, προκειμένου το ΔΠΕΘΕ να γίνει μία εστία αναφοράς και δράσεων των συλλόγων, των φορέων, των ομάδων που θέλουν να χρησιμοποιούν το χώρο μας και κυρίως την τεχνογνωσία και το έμπειρο προσωπικό μας. Πήραμε πριν από λίγες μέρες την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας του θεάτρου, γιατί δεν διέθεται άδεια λειτουργίας στο θέατρό μας. Πλέον την έχουμε στα χέρια μας και με αυτήν ξεκινήσαμε και τις παραστάσεις μας. Έχοντας την άδεια αυτή, ξεκινήσαμε και τις πρώτες παραστάσεις της παιδικής μας σκηνής. Μάλιστα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός, τον οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τον πληροφορούμαστε, ή πάντοτε τελείς σε συνάρτηση με το οικονομικό μπάτζετ, άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτε επί του παρόντος? Όχι, όχι.
Όχι, προς το παρόν μπορούμε, απλώς θα χρειαστώ λίγες μέρες ακόμη και μια εβδομάδα περίπου προκειμένου να ολοκληρώσω τις επαφές μου, γιατί έχω ήδη έναν πρώτο σχεδιασμό μέχρι τέλος της χρονιάς. Οπότε θα δώσουμε μαζί με το Διοικητικό μου Συμβούλιο μια συνέντευξη τύπου για αυτόν τον προγραμματισμό. Και στη συνέχεια αρχές του 2015 θα ανακοινώσουμε τον προγραμματισμό και για όλη την επόμενη χρονιά. Απλώς προσαρμόζουμε τον σχεδιασμό μας στα χαμηλά οικονομικά μας δεδομένα. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο στην αθλητική μας ενημέρωση από τον Κώστα Δωτοκότσι. Το σιγοψιθυρίζαμε χθες, τελικά όμως φαίνεται ότι οι πληροφορίες του Κώστα είναι πάντοτε έγκυρες, παρότι προτιμά να περιμένει τον χρόνο να ολοκληρώνει και τα γεγονότα. Σας το είχα πει και χθες από το δελτίο ειδήσεων. Είδα όμως ότι ο ίδιος δεν έπεσε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Να μας μιλήσει λοιπόν στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και στην παρουσίασή του, γιατί αποτελεί παρελθόν ο προπονητής του Παρθενακικού, Άγγιος Άκης Μάντζιος, από την ομάδα μας.